Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα λοιπόν της ομιλίας μας, οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις και τα αποτελέσματα της χημειοθεραπείας στους ηλικιωμένους. Όπως αναφέρθηκε, τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών είναι το πιο ταχαίως αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού παγκοσμίως. Το 50% των περιπτώσεων καρκίνου και το 70% των θανάτων από καρκίνο συμβαίνουν σε άτομα άνω των 65 ετών και τα ποσοστά αυτά αναμένεται να αυξηθούν. Τα άτομα αυτής της ηλικίας, δυστυχώς, παρότι αποτελούν την πλειοψηφία των περιπτώσεων καρκίνου, υποαντιπροσωπεύονται στις κλινικές μελέτες. Ακόμη όμως και τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στις κλινικές μελέτες είναι προσεκτικά επιλεγμένα και συνήθως όχι αντιπροσωπευτικά. Μια συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε πριν από μερικά χρόνια και περιελάμβανε 345 περίπου κλινικές μελέτες, δεν έδειξε φτωχότερη πρόγνωση σε ηλικιωμένους ασθενείς συγκριτικά με τους νεότερους, παρά τις επιφυλάξεις σχετικά με την αυξημένη τοξικότητα στην ομάδα των ηλικιωμένων. Πρόκειται για τη μελέτη από την οποία πήρα αυτό το διάγραμμα και φαίνεται ότι σε άτομα ηλικιωμένα, όπου οι μελέτες αυτές περιελάμβαναν τουλάχιστον 40% του πληθυσμού τους να είναι ηλικιωμένοι, φάνηκε ότι η καινούργια θεραπεία, η πιο σκληρή θεραπεία, η θεραπεία με συνδυασμούς φαρμάκων, καινούργιων φαρμάκων, ήταν καλύτερη τόσο για τη συνολική επιβίωση, όσο και για την επιβίωση χωρίς υποτροπή στους ηλικιωμένους ασθενείς. Και τέλος, η τοξικότητα από τη θεραπεία, βλέπουμε εδώ ότι δεν ήταν χειρότερη στους ασθενείς που έλαβαν την καινούργια θεραπεία. Από την ίδια μελέτη, το διάγραμμα αυτό μας δείχνει ότι εκείνες οι μελέτες οι οποίες περιλάμβαναν αποκλειστικά ηλικιωμένους ασθενείς και πάλι έδειξαν ότι η καινούργια θεραπεία, η πιο βαριά ίσως θεραπεία, ήταν το περισσότερο αποτελεσματική από την προηγούμενη και ότι η τοξικότητα ήταν σαφώς τουλάχιστον πιο καλύτερη στους ασθενείς που έλαμβαναν την πιο προηγμένη θεραπεία. Ποιες όμως είναι οι βιολογικές και οι κλινικές παράμετροι που σχετίζονται με τη χημειοθεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς? Πρώτον, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η λειτουργική έκπτωση των οργάνων στους ηλικιωμένους. Το σηκώτη, η νεφρή, ο μυελός των οστών, η καρδιά, το μυϊκό σύστημα. Έπειτα είναι τα συμπαρομαρτούντα νοσήματα. Και τέλος είναι τα θέματα ποιότητας ζωής. Στον ηλικιωμένο άνθρωπο, το σηκώτη μειώνεται σε μέγεθος και ματώνεται λιγότερο. Ο μεταβολισμός των φαρμάκων επομένως επιβραδύνεται, εκθέτοντας δυνητικά τον ασθενή σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φαρμάκου για μακρύτερα χρονικά διαστήματα. Ηλικιωμένοι ασθενείς με μεγάλο φορτίο υπατικών μεταστάσεων μπορεί να έχουν πιο ευξημένο από τον αναμενόμενο βαθμό υπατικής δυσπραγίας. Εξαιτίας λοιπόν του ελαττωμένου όγκου του υγιούς υπατικού παρενχήματος, πρέπει να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της υπατικής λειτουργίας στους ηλικιωμένους ασθενείς, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται φάρμακα τα οποία μεταβολίζονται στο ύπαρ. Επιπροσθέτως, συνοσηρότητες όπως η κατάχρηση αλκοόλ ή το ιστορικό υιογενούς υπατήτιδας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Η νεφρική λειτουργία, όπως υπολογίζεται με το ρυθμό πειραματικής διήθησης, ελαττώνεται με την ηλικία. Ωστόσο, η κρεατινίνη ορού δεν αποτελεί πλέον αξιόπιστο δείκτη του ρυθμού πειραματικής διήθησης, δεδομένου ότι στους ηλικιωμένους ασθενείς έχουμε ταυτόχρονη απώλεια μυϊκής μάζας. Πρέπει να προσέχουμε ότι λόγω των μειωμένων εφεδριών νεφρικής λειτουργίας στους ηλικιωμένους, η ελάττωση του ενδαγκιακού όγκου μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση της νεφρικής δυσλειτουργίας. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η καλή ενυδάτωση, η ισορροπία του ενδογκιακού όγκου σε ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι εύκολα αναπτύσσουν εμέτους ή διάρρεια από τη χημειοθεραπεία. Οι εφεδρίες επίσης του μυελού των οστών μειώνονται με την ηλικία. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ανεπιθύμητων κυταροπενιών από τη χημειοθεραπεία. Η ελάττωση της δόσης των φαρμάκων, η καθυστέρηση της χημειοθεραπείας ή και εναλλακτικά η χρήση αιμοποιητικών αυξητικών παραγόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικός παράγοντας. Στους ηλικιωμένους είναι πιο συχνή η εμφάνιση στεφανίας νόσου, πιο συχνή η εμφάνιση βαλβιδοπάθειας, διαστολικής λειτουργίας
και η πιθανότητα αυξημένης καρδιοτοξικότητας πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη όταν χορηγούνται δυνητικά καρδιοτοξικοί παράγοντες. Όσον αφορά το μυϊκό σύστημα τώρα, η σαρκοπενία, δηλαδή η απώλεια μυϊκής μάζας, ακόμα και σε παχύσαρκους ασθενείς, γνωστή τότε ως σαρκοπενική παχυσαρκία, είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται τόσο σε ηλικιωμένα άτομα όσο και σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Τα αίτια είναι πολλαπλά. Ακινησία, ενδοκρινικές μεταβολές, χρόνια νοσήματα, φλεγμονή, ινσουλινοαντίσταση, διαιτητικές ανεπάρκειες, κάποιες μορφές αντινεοπλασματικών φαρμάκων όπως το σεράφωνι, αναστολέας τυροσινικής κοινάσης, η στέρηση των ανδρογόνων στον καρκίνο του προστάτου και ιδιαίτερα ο μη μικροκυταρικός καρκίνος πνεύμονα. Προϋπάρχουσα λοιπόν σαρκοπενία βάζει τους ηλικιωμένους ασθενείς με τη διάγνωση καρκίνου αλλά και τη λήψη χημειοθεραπείας σε κίνδυνο για περαιτέρω απώλεια μυϊκής μάζας που τελικά ελαττώνει την κινητικότητα και τη λειτουργικότητα του ηλικιωμένου ασθενούς. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς, ιδίως άνω των 75, συχνά πάσχουν από διάφορα άλλα νοσήματα. Με πιο συχνά την αναιμία, την υπέρταση, τα γαστρεντερικά νοσήματα, τα καρδιακά νοσήματα. Για τους σοβαρά πάσχοντες ηλικιωμένους ασθενείς με σοβαρές συμπαρομαρτούσες νόσους που οδηγούν σε περιορισμό του προσδόκιμου ζωής, οι κίνδυνοι από τη χημειοθεραπεία συχνά υπερβαίνουν τα ωφέλη. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς είναι προτιμότερο να λάβουν μόνο υποστηρικτική θεραπεία. Διάφορα προγνωστικά εργαλεία για εκτίμηση του προσδόκιμου κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο. Από την άλλη, η χορήγηση χημειοθεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο που έχουν μεν χρόνιες παθήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι απειλητικές για τη ζωή, είναι πολύ λογική επιλογή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι το ίδιο πρόθυμοι όσο και οι νεότεροι να λάβουν χημειοθεραπεία. Ωστόσο, είναι λιγότερο πρόθυμοι να υποστούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Πάμε τώρα στη φαρμακοκινητική των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα η απορρόφηση. Η ατροφία του εντερικού βλενογόνου. Η ελάττωση της γαστρεντερικής κινητικότητας, της πλαχνικής αιμάτωσης, της έκρησης πεπτικών ενζήμων συντελούν σε ελαττωμένη απορρόφηση των φαρμάκων από τους ηλικιωμένους. Αν και η απορρόφηση από τους στόματος χορηγουμένων φαρμάκων όπως τεμοζολαμίδι, καπεσιταμπίνη μπορεί να επηρεαστεί από αυτούς τους παράγοντες, φαίνεται ότι το μέγεθος του φαινομένου δεν δικαιολογεί την προσαρμογή προς τα πάνω της δόσης. Επιπλέον, επειδή στους ηλικιωμένους προτιμούμε συχνά τη χορήγηση του από του στόματος φαρμάκων, πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη την ελαττωμένη συμμόρφωση που μπορεί να έχουν οι ηλικιωμένοι στη λήψη της από του στόματος αγωγής. Στους ηλικιωμένους ασθενείς, το ποσοστό του λίπους περίπου διπλασιάζεται, από 15 πάει στο 30%. Το ενδοκυτάριο νερό ελαττώνεται από 42% στο 33% περίπου. Αυτές οι μεταβολές οδηγούν σε αύξηση της μέγιστης συγκέντρωσης υδατοδιαλυτών φαρμάκων, σε μείωση της μέγιστης συγκέντρωσης των λιποδιαλυτών φαρμάκων, στα οποία επίσης παρατείνεται ο χρόνος ημίσιας ζωής. Περαιτέρω, τα χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης και ερυθροκυτάρων που συχνά βρίσκουμε στους ηλικιωμένους μπορεί να επηρεάσουν τη φαρμακοκινητική παραγόντων που συχνά συνδέονται με την αλβουμίνη ή τα ερυθροκύτταρα. Το σηκώτη χρησιμοποιεί δύο μεταβολικές οδούς για το μεταβολισμό των φαρμάκων. Πρώτα απ' όλα είναι η οδός που χρησιμοποιούνται τα ένζυμα του κυτοχρώματος. Εδώ τα φάρμακα μπορεί να υποστούν οξείδωση, υδρόλυση ή αναγωγή και να μεταβληθούν είτε σε ενεργούς είτε ανενεργούς μεταβολίτες και στη δεύτερη φάση μπορεί να ενωθούν με μεγαλύτερες ενώσεις όπως τα γλυκουρονίδια για να βρεθούν σε κατάσταση ώστε να αποβληθούν από τη χολή είτε από τους νεφρούς. Ο πίνακας αυτός μας δείχνει μια πλειάδα φαρμάκων ο μεταβολισμός των οποίων εξαρτάται από τα ένζημα του κυτοχρώματος. Ας μην ξεχνάμε ότι τα ένζημα αυτά είναι υπεύθυνα για το μεταβολισμό πολλών άλλων φαρμάκων που συχνά παίρνουν οι ηλικιωμένοι. Σε ηλικιωμένους ασθενείς ακόμη και χωρίς υπέρταση ή νεφρική νόσο υπάρχει σταδιακή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.
φάρμακα όπως η πλατίνα και η μεθοτρεξάτη, που εξαρτώνται από την νεφρική απέκριση για την αποβολή τους, παρουσιάζουν υψηλότερη μέγιστη συγκέντρωση και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, προκαλώντας αυξημένη τοξικότητα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με άλλα φάρμακα τα οποία προξενούν νεφρική δυσλειτουργία, π.χ. τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Έτσι, για φάρμακα τα οποία απεκρίνονται από τους νεφρούς, ο υπολογισμός της δόσης στους ηλικιωμένους πρέπει να γίνεται με βάση τον υπολογισμό του ρυθμού πειραματικής διήθησης και όχι των επιπέδων κρεατινίνης του ορού, όπως προείπαμε. Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι, όπως αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, ότι σε ασθενείς άνω των 65 ετών, που είναι υποψήφιοι είτε για χημειοθεραπεία είτε για χειρουργείο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε συνολική γυριατρική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστώνονται οι ευπάθειες, οι οποίες συνήθως δεν γίνονται αντιληπτές με τη συνήθεια ογκολογική εκτίμηση. Χρειάζεται να εκτιμήσουμε το επίπεδο των καθημερινών λειτουργιών, της συνοσηρότητος, της πτώσης, αν υπάρχουν, της ύπαρξης κατάθλιψης, το επίπεδο νοητικής λειτουργίας, της θρέψης των ασθενών. Η γύρανση είναι πολύ εξατομικευμένη και πολυπαραγωγική διεργασία. Στο ένα άκρο, ο άρρωστος μπορεί να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος και στο άλλο να φτάνει σε προθανάτιο κατάσταση. Ο ασθενής, ο οποίος δεν έχει περιορισμούς και έχει πολλές λειτουργικές εφεδρείες, λογικά θα λάβει μια θεραπεία όπως οι νεότεροι ασθενείς. Στην άλλη άκρη του φάσματος, ο ασθενής που έχει βαριά νοσήματα και έχει σημαντικούς περιορισμούς και δεν έχει καθόλου εφεδρείες, είναι δύσκολο να αντέξει τη θεραπεία μιας σοβαρής ασθένειας. Συνήθως όμως οι ασθενείς μας βρίσκονται κάπου ενδιάμεσα. Άρα, η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη για αλλαγή του θεραπευτικού πλάνου ή της δόσης των φαρμάκων. Εάν η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική, δεν υπάρχει σημαντική συνοσηρότητα, οι περισσότεροι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες μπορεί να δοθούν σε πλήρεις δόσεις. Σε νεφρική ανεπάρκεια πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή, γιατί η δόση συνήθως χρειάζεται να προσαρμόζεται προς τα κάτω. Στη μελέτη αυτή, που συμπεριέλαβε αρκετές εκατοντάδες ασθενών, γυναικών με καρκίνο μαστού αρχικού σταδίου, οι οποίες έλαβαν 3 διαφορετικά σχήματα, βλέπουμε ότι οι καμπύλες επιβίωσης είναι παρόμοιες τόσο σε αυτές που είναι με το μπλε χρώμα όσο σε αυτές με το κίτρινο. Με το μπλε χρώμα είναι οι ασθενείς οι οποίες έλαβαν πλήρης δόση φαρμάκων γιατί είχαν καλή νεφρική λειτουργία, και με κίτρινη γραμμή είναι οι ασθενείς οι οποίες έλαβαν τροποποιημένες δόσεις φαρμάκων λόγω μέτριας νεφρικής ανεπάρκειας. Βλέπουμε επομένως ότι αν κανείς ελαττώσει με βάση τους συγκεκριμένους κανόνες την δόση των φαρμάκων σε γυναίκες σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, το αποτέλεσμα στην επιβίωση είναι περίπου το ίδιο. Ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή υπατική δυσλειτουργία λόγω συνοσηρότητας ή καρκίνου συχνά δεν μπορούν να μεταβολήσουν ή να αποβάλουν φάρμακα, τα οποία φυσιολογικά μεταβολίζονται από το ΥΠΑΡ, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για συστηματική τοξικότητα. Εδώ υπάρχει ένας πίνακας, και τον οποίο μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε από το διαδίκτυο, όπου ανάλογα με το φάρμακο και το επίπεδο υπατικής δυσλειτουργίας υπάρχουν συστάσεις για το αν πρέπει να δοθεί το φάρμακο και σε ποια δόση. Επίσης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας για ασθενείς με ασκητική ή πλευρητική συλλογή, όταν πρόκειται να δώσουμε αγωγή με μεθοτρεξάτη, πρέπει το φάρμακο να δίδεται με εξαιρετική προσοχή, γιατί η μεθοτρεξάτη είναι ένα φάρμακο το οποίο συσσωρεύεται σε τρίτους χώρους, απελευθερώνεται αργά στο πλάσμα, αυξάνοντας την έκθεση στο φάρμακο και τον κίνδυνο για τοξικότητα με απρόβλεπτο τρόπο. Επίσης, λόγω της ελαττωμένης εφεδρείας σε αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, είναι σημαντική η προσαρμογή των δόσεων και υποστήριξη με αυξητικούς παράγοντες, λευκών ή ερυθρών. Επίσης, στους ηλικιωμένους, η προϋπάρχουσα ασυμπτωματική καρδιακή νόσος είναι πολύ συχνή. Έτσι, η καρδιακή ανεπάρκεια από ανθρακυκλίνες ή μονοκλονικά τύπου τραστοζουμάμπης ή ο σπασμός των στεφανιών από φθοριοπυριμιδίνες δεν είναι σπάνιες. Είναι σημαντικός ο υπολογισμός κινδύνου ωφέλους από τη χημειοθεραπεία και σημαντική η στενή συνεργασία με τους καρδιολόγους. Η πολυφαρμακεία είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας στους ηλικιωμένους ασθενείς. Οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν τριπλάσια φάρμακα από τους νεότερους.
άνω του 90% των ηλικιωμένων ασθενών χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα φάρμακο. Περίπου 4 φάρμακα ανασθενεί κατά μέσο όρο. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα λήψης φαρμάκων που μεταβολίζονται από τα ένσημα του κυτοχρώματος, όπως είπαμε, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, είτε αυξάνοντας τοξικότητα, είτε λατώνοντας την αποτελεσματικότητα. Επομένως, είναι σημαντικό να ελέγχουμε πάντοτε τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων. Έχουν αναδειχθεί διάφορα εργαλεία για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης και της λειτουργικής εφεδρείας των ασθενών. Τα πιο γνωστά είναι οι κλίμακες Καρνόφσκι Performance Status και η Eastern Cooperative Oncology Groups κλίμακα. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας το αν ανταποκρίνονται οι ασθενείς στις βασικές δραστηριότητες, όπως είναι η λήψη τροφής, η περιποίηση, η κινητικότητα και η αυτοξυπηρέτηση, οι λίγο πιο δύσκολες λειτουργικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι τα ψώνια, ο συντονισμός των οικονομικών, το νοικοκυριό, η προετοιμασία της τροφής, η σωστή λήψη των φαρμάκων. Τέλος, υπάρχουν τα εργαλεία της συνολικής γυριατρικής εκτίμησης, για τα οποία θα αναφερθούμε λίγο παραπέρα. Η κλίμακα Καρνόφσκι Performance Status, όπως όλοι γνωρίζουμε, περιλαμβάνει μια κλίμακα από το 0 στο 100. 0 μιλάμε για ασθενή ο οποίος βρίσκεται ήδη κοντά στο θάνατο. 100 είναι οι ασθενείς που δεν έχουν κάποια λειτουργική ανεπάρκεια. Η κλίμακα ECOG βαθμολογείται από το 0 ως το 4, ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας. Ωστόσο, μια κλίμακα συνολικής γεριατρικής εκτίμησης πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα οποία αναφέραμε εν ολίγης πριν, το επίπεδο λειτουργικότητος, το επίπεδο σύνοσηρότητος, τις κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις, πού ζει ο ασθενής, αν ζει με κάποιον άλλον ή αν είναι μόνος του, το επίπεδο γνωσιακών λειτουργιών, το συναισθηματικό του επίπεδο, τον αριθμό των φαρμάκων που παίρνει, το βαθμό της στρέψης του και διάφορα γυριατρικά σύνδρομα της άνοιας, της κατάθλιψης, της πτώσης, αν υπάρχει εγκατάλειψη ή κακομεταχείριση, αν υπάρχουν κατάγματα. Έτσι λοιπόν, στο νοσοκομείο του City of Hope στην Καλιφόρνια έχουν βγάλει μια κλίμακα χρησιμοποιώντας αυτούς τους 11 νομίζω παράγοντες κινδύνου, όπου ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι δίνουν ένα βαθμό στο σκορ της κλίμακας αυτής. Βρήκαν λοιπόν ότι οι ασθενείς οι οποίοι παίρνουν χαμηλό σκορ σε αυτή την κλίμακα, έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να αναπτύξουν υψηλού βαθμού τοξικότητα από τη χημειοθεραπεία, ενώ αντίθετα οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλό σκορ σε αυτή την κλίμακα, έχουν πιθανότητες σχεδόν 90% να αναπτύξουν grade 3 έως 5 τοξικότητα από τη χημειοθεραπεία. Ο πίνακας αυτός, με το βαθμό στατιστικής σημαντικότητας στο 0,001, δείχνει ότι η κλίμακα που σας ανέφερα, αυτή του Cancer and Aging Research Group, του City of Hope, μπορεί να μας ξεχωρίσει πάρα πολύ καλά ποιοι ασθενείς θα αναπτύξουν σημαντική τοξικότητα από τη χημειοθεραπεία και πολύ καλύτερα βέβαια από την κλασική κλίμακα του Καρνόφσκι Performance Status. Ας πάμε όμως λίγο και στην αντιμετώπιση των πιο συχνών καρκίνων σε ηλικιωμένους ασθενείς. Ο καρκίνος του μαστού στο αρχικό στάδιο. Εδώ η ορμονοθεραπεία είναι αυτό που προτιμάμε ως επικουρική αγωγή σε ηλικιωμένες γυναίκες με τοπικό καρκίνο μαστού. Ποιες γυναίκες θα πάρουν χημειοθεραπεία? Αυτές που έχουν τριπλά αρνητικό καρκίνο, αυτές που έχουν καρκίνο HER2 θετικό και αυτές που έχουν πιο προχωρημένη τοπική νόσο. Σε ηλικιωμένες γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο. Όταν ο καρκίνος αυτός είναι θετικός για ορμόνες, προτείνεται ορμονική αγωγή σε πρώτη, δεύτερη ή και τρίτη γραμμή αναλόγως της ανταπόκρισης στο προηγούμενο ορμονικό σκεύασμα. Αυτό άλλωστε προτείνεται και σε νεότερες γυναίκες. Η χημειοθεραπεία προτιμάται σε γυναίκες με αρνητική για τις ορμόνες νόσο ή με νόσο η οποία εξελίσσεται ταχαίως ή δεν ανταποκρίνεται καθόλου πλέον στην ορμονική θεραπεία. Στην περίπτωση χημειοθεραπείας προτιμάται η μονοθεραπεία έναντι του συνδυασμού των χημειοθεραπευτικών. Αναστολή των οστεοκλαστών, όπως ντενόσουμαπ ή ζολεδρονικό, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε γυναίκες με οστικές μεταστάσεις για τη μείωση των σκελετικών συμβαμάτων. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου αναφέρθηκε ήδη. 70% των ασθενών διαγνώσκονται σε ηλικία άνω των 65. Οι φθόριο πυριμιδίνες,
το 5-FU ή κάποια σιταμπίνη, χρησιμοποιείται τόσο σε επικουρική θεραπεία όσο και για την προχωρημένη νόσο. Η πιθανότητα καρδιοτοξικότητας στα φάρμακα αυτά δεν είναι αμεληταία. Επίσης, η εντεροτοξικότητα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με χειρουργημένο παχυέντερο και με διαταραγμένη την εντερική λειτουργία, είναι συνήθης. Στην επικουρική χημειοθεραπεία παχαίως εντέρου χρησιμοποιείται μόνο φθοριοπυριμιδίνη και σπανιότερο συνδυασμός με οξαλιπλατίνη. Στη θεραπεία μεταστατικούς νόσου χρησιμοποιούνται συνδυασμοί της φθοριοπυριμιδίνης με οξαλιπλατίνη ή ειρηνοτεκάνη με παρόμοια αποτελεσματικότητα με τους νεότερους ασθενείς, αλλά μεγαλύτερη αιματολογική τοξικότητα. Να θυμόμαστε ότι στους ηλικιωμένους ασθενείς η ειρηνοτεκάνη μπορεί να προκαλέσει συχνότερα διάρρεια και γι' αυτό συνήθως δίδεται σε μειωμένες δόσεις. Μονοκλονικά αντισώματα όπως μπεβασίζουμαμπ ή σετουξιμαμπ μπορεί να δοθούν με παρόμοιες ανεπιθύμητες ενέργειες και ανοχή όπως στους νεότερους ασθενείς. Πάμε τώρα σε έναν άλλο συχνό καρκίνο, το μη μικροκυταρικό του πνεύμονα. Άνω του 50% των ασθενών διαγνώσκονται σε ηλικία άνω των 70 ετών. Η επικουρική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με μη μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα πρέπει να γίνεται μόνο σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς. Σε ασθενείς με μη χειρουργήσιμο σταδίου 3 μη μικροκυταρικό καρκίνο, όπου ο συνδυασμός χήμιο και άκτινο προκρίνεται ως ο πιο αποτελεσματικός, έχει φανεί από δημοσιευμένες μελέτες ότι ενδείκνεται και για ηλικιωμένους σε περίπτωση μόνο που η γεριατρική αξιολόγηση τους ταξινομεί στο καλό επίπεδο, στο επίπεδο του FIT. Σε προχωρημένου σταδίου μη μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα, η συστηματική αγωγή όταν δίδεται με τους περιορισμούς οι οποίοι αναφέρθηκαν αρχικά είναι το ίδιο αποτελεσματική με τους νεότερους ασθενείς. Πάμε τώρα στο μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Περίπου 30% των ασθενών διαγνώσκονται σε ηλικία άνω των 70. Αν και η ενδεικνυόμενη χημειοθεραπεία προκαλεί αυξημένη τοξικότητα στους ηλικιωμένους ασθενείς, γενικά προτιμούμε να τη δίνουμε γιατί τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά στους νεότερους, ενώ όταν χορηγήθηκαν τροποποιημένες θεραπείες με ένα μόνο φάρμακο ή με τροποποιημένες δόσεις, τα αποτελέσματα ήταν σαφώς κατώτερα. Τέλος, πρόσφατα δημοσιεύθηκε από την ομάδα μελέτης COVID-19 της Διεθνούς Ένωσης για την Γεριατρική Ογκολογία ένα paper από το οποίο αποδελτιώσαμε κάποιες συστάσεις για την εποχή του COVID που διάγουμε. Πρώτον, να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία συνολικής γεριατρικής εκτίμησης. Δεύτερον, να δίνεται προεγχειρητική ενδοκρινική θεραπεία σε ασθενείς με όρμονο θετικό καρκίνο μαστού, ειδικά όταν έχουν λοβιακή ιστολογία και να περιμένουμε ίσως για το χειρουργείο για πιο μετά. Να χορηγείται ενδοκρινική θεραπεία ως πρώτη αγωγή σε ασθενείς με ER θετικό καρκίνο. Να αντικαθίστανται τα ενδοφλέβια σκευάσματα από σκευάσματα από του στόματος όταν αυτά υπάρχουν, παραδείγματος χάρη η βινορελβίνη, η ενδοφλέβια να αντικατασταθεί από του στόματος ή η καπετσταμπίνη να αντικαταστήσει το 5-FU. Να παραλείψουμε την adjuvant χημειοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο μαστού που είναι χαμηλού ρίσκου. Να περιορίσουμε το χρόνο επικουρικής θεραπείας για σταδίου 3 ορθοκολλικό καρκίνο στους 3 από τους 6 μήνες. Να παραλείψουμε τη χορήγηση οξάλιπλατίνες σε ασθενείς με σταδίου 3 ορθοκολλικό καρκίνο, όπου φαίνεται ότι το όφελος είναι πολύ αμφίβολο. Να χορηγήσουμε αντιανδρογόνα για να καθυστερήσουμε το χειρουργείο ή και την ακτινοθεραπεία σε αρχικού σταδίου καρκίνου προστάτη. Να προτιμήσουμε σχήματα τα οποία επιβάλλουν αραιότερες επισκέψεις στο νοσοκομείο από ότι αυτά που επιβάλλουν συχνότερες επισκέψεις. Να δίνουμε εξ αρχής προφυλακτική χορήγηση με παράγοντες διέγερσης των λευκοκυττάρων για να ελαττώσουμε τον κίνδυνο μυελοκαταστολής. Να καθυστερήσουμε τις μη σημαντικές συστηματικές θεραπείες όσο περισσότερο γίνεται όταν αυτές δίνεται για επικουρικό σκοπό. Επίσης, να παραλείψουμε τη χορήγηση συστηματικής θεραπείας αν δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για όφελος στην επιβίωση ή στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.